Νομοσχέδιο έκτρωμα. Νομοσχέδιο ντροπής. Νομοθέτημα σύγχρονης σκλαβιάς. Το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει πλέον λέξη που να αποδίδει το μέγεθος αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος σε βάρος της εργατικής τάξης. Και από αυτή την άποψη είναι νομοσχέδιο απορριπταίο και έχει ήδη καταπέσει ως κουρελόχαρτο στη συνείδηση της εργατικής τάξης. Είναι τόσο απάνθρωπο που μόνο με αστεία και σαθρά επιχειρήματα θα μπορούσε η κυβέρνηση να το δικαιολογήσει. Και αυτό κάνει. Το ίδιο κάνει ο εισηγητής της, το ίδιο κάνει ο κατά παραγγελία υπουργός εκτελεστής του 8ωρου και του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, με την επιβολή 10ωρης μέχρι και 13ωρης εργασίας, με απλήρωτες υπερορίες. Η μάνα, αυτή η μάνα που της έχετε αφαιρέσει κάθε δικαίωμα στη μητρότητα, που της λέτε να γεννήσει στο σπίτι διότι είναι καλύτερο από ότι να γεννήσει στην κλινική. Ενδιαφέρεστε για αυτή τη μάνα, η οποία επιτέλους θα μπορέσει να δει το παιδί της στις Παρασκευές. Δεν έχει σημασία αν το παιδί της θα πάει στο σχολείο, αν βρίσκεται στο σχολείο. Με λίγη φαντασία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαραβέγια? Έτσι. Την Κυριακή όμως, που το παιδί θα είναι στο σπίτι, η μητέρα θα είναι στο σπίτι ή θα είναι στη δουλειά. Εκεί δεν υπάρχουν ευαισθησίες. Το άλλο όμως με τις ελιές. Θα δουλεύει ο εργαζόμενος 10 ώρα, αλλά μετά θα έχει και χρόνο για να μαζεύει τις ελιές του. Ναι, αλλά για την τιμή του λαδιού, εκεί δεν υπάρχει συζήτηση. Όσο και να είναι η τιμή του λαδιού, θα έχει το χρόνο να πάει να τις μαζεύει. Αν δε οι φοιτητές, και αυτοί θα έχουν χρόνο να διαβάζουν τις εξετάσεις τους. Πόσο πρέπει να αυτογελιοποιηθεί κάποιος? Πόσο πρέπει να αυτογελιοποιηθεί, πέστε μου? Ή πόσο διεστραμμένος μπορεί να είναι όταν παίζει με τον πόνο των ασθενών, λέγοντας ότι θα μπορούν τώρα να δουλεύουν υπερορίες για να πάνε μετά στο γιατρό? Ναι, είναι αυτός που κουνούσε το δάχτυλο, κάποτε το δάχτυλό του στους νέους και στις νέες, επειδή λέει δεν μπορούν να κάνουν ένα δομημένο βιογραφικό. Τι ντροπή, τι έσχος. Έχει ντραπεί και η ντροπή. Και έχετε το θράσος όλο αυτό να το ονομάζετε ευέλικτο ωράριο. Βασισμένο, λέει, στις βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν είναι το καπρίτσιο, ούτε απλά τα βάρβαρα έστιχτα κάποιου Χατζηδάκη, κάποιου Μαραβέγια, κάποιου Κυρανάκη, όχι. Είναι αυτές οι βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο νόμος του ΠΑΣΟΚ, το 2011, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που το διατήρησε και το επέκτηνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω εκεί τώρα χτίζει η Νέα Δημοκρατία, τροποποιώντας τα προς το χειρότερο. Ποιος κερδίζει από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας? Ο εργαζόμενος? Όχι, ο εργοδότης. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος το εξής παράδειγμα. Εάν στη διάρκεια ενός 8ωρου ένας εργαζόμενος δουλεύει 3 ώρες για τον εαυτό του και τις υπόλοιπες 5 ώρες για τον εργοδότη, η λεγόμενη υπεραξία, που αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει, στην περίπτωση του 13ωρου, ο χρόνος που δουλεύει για τον εργοδότη αυξάνεται στις 10 ώρες, 3 που αντιστοιχούν για το μισθό του και 10 ώρες υπεραξίας για τον εργοδότη. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι το κέρδος του εργοδότη την περίοδο της υπερεαπασχόλησης είναι τεράστιο, αφού ο χρόνος που ο εργαζόμενος που δουλεύει για τον εργοδότη αυξάνεται από τις 5 στις 10 ώρες. Δηλαδή αυξάνεται κατά 100%. Ο εργαζόμενος δηλαδή με τον ίδιο ακριβώς μισθό, μια υπόθεση με τον ίδιο μισθό, έτσι, γιατί γνωρίζουμε που έχουν πάει και οι μισθοί. Η διευθέτηση στην πράξη αυξάνει τον απλήρωτο χρόνο της εργασίας προς όφελος του εργοδότη. Η κυβέρνηση δηλαδή υλοποιεί μια πάγια απέτηση των εργοδοτών. Η έννοια της εργασιακής μέρας να πάψει να ισχύει και να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο ο δρόμος για την επιστροφή σε αυτό που έλεγε ο Μάρξ.
όταν αναφερόταν στις συνθήκες εργασίας στην Αγγλία το προπερασμένο αιώνα, που ονόμαζε εργοστασιακή μέρα, στα πλαίσια της οποίας όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Η απάντηση που προκύπτει στο ερώτημα ποιος χάνει από τη διευθέτηση είναι ο εργαζόμενος. Και αυτό δεν αλλάζει. Όσες αστειότητες και αν επικαλεστεί η κυβέρνηση ως επιχειρήματα για να παρουσιάσει το νομοσχέδιο ως φιλικό τάχα στους εργαζόμενους και στις ανάγκες τους. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα πει ότι ο εργοδότης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον εργάτη όπως και όσο θέλει με βάση τις ανάγκες επιχείρησης. Όπως ακριβώς το ρεύμα, το νερό, όπως οι μηχανές. Δηλαδή, σκάσε και σκάβε. Αυτή είναι η λογική. Τεινάζει στον αέρα τις συλλογικές συμβάσεις, καθιερώνει τις ατομικές, αφαιρεί το δικαίωμα του εργαζόμενου στη διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων δουλειάς, μισθού με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Και αυτό τολμάτε να το εμφανίζετε ως μία αφαίρεση κεκτημένων. Κατάργηση σταθερού χρόνου ημερήσιου χρόνου εργασίας σημαίνει υποδούλωση, σημαίνει εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβάρυνση και φθορά της υγείας τους. Ένας εργαζόμενος που καλείται να δουλεύει για μια περίοδο 6 μηνών 10 ώρες την ημέρα, είναι προφανές ότι δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτε άλλο εκτός από μια διαδρομή, δουλειά, φαγητό, ύπνος, δουλειά. Η λογική είναι δουλειά όταν, όπου, όπως και όσο χρειάζεται το κεφάλαιο, που συνεπάγεται και πλήρη απορρίθμιση της εργάσιμης μέρας. Ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε ομιλούν εργαλείο, που ζει για να δουλεύει και όχι το αντίθετο, που σπαταλά 10-12 ώρες καθημερινά στη δουλειά, στις μετακινήσεις του από και προς την εργασία του, με ελάχιστο χρόνο για ανάπαυση. Πόσο μάλλον για ψυχαγωγία, κοινωνική ακόμα και συνδικαλιστική δραστηριότητα. Τι είναι όμως ελεύθερος χρόνος? Δεν είναι εκείνη η περίοδος της μέρας όπου ο εργαζόμενος μπορεί να δημιουργήσει, να αθληθεί, να πάει σινεμά, να πάει ένα θέατρο, να έχει παρέα με τους φίλους του, να πάει σε ένα ταβερνάκι? Ο ελεύθερος χρόνος είναι τρόπος ζωής τους. Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στην πράξη λιγοστεύει δραματικά ο ελεύθερος χρόνος. Η ξεκούραση, η ίδια η κοινωνική ζωή. Επιβαρύνεται η υγεία των εργαζομένων. Για ποιο λόγο? Για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Για το κεφάλαιο δεν υπάρχει διάκριση ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου. Τα όρια πλέον καταργούνται. Τα αντιλαμβάνεται η εργοδοσία ενιαία ως τόπος και τρόπος εξασφάλισης κερδών. Δουλειά 10 με 12 ώρες, δουλειά συνεχόμενη σημαίνει εντατικοποίηση. Μείωση των αντανακλαστικών, έκθεση σε περισσότερους κινδύνους για περισσότερο χρόνο, οδηγεί σε έξαρση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, προκαλεί μεγάλη φθορά στην εργατική δύναμη, στις πνευματικές και σωματικές ικανότητες του εργαζομένου, που δεν μπορεί να διορθωθεί αν σε κάποια άλλη περίοδο ο εργαζόμενος δουλέψει λιγότερες ώρες. Η διευθέτηση δεν αφορά μια εργάσιμη μέρα, αλλά το συνολικό ετήσιο χρόνο εργασίας. Σημαίνει σμπαράλιασμα της οικογενειακής και κοινωνικής του ζωής. Ξεκόβεται από την κοινωνική δραστηριότητα. Το σμπαράλιασμα αφορά το σύνολο της οικογένειας, το σύζυγο, τη σύζυγο, τα παιδιά. Ιδιαίτερα βαριές είναι οι συνέπειες για τους νέους και τις νέες, οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν με πολύ χειρότερους όρους από τη γονείς τους. Θα τους σημαδέψει το υπόλοιπο της ζωής τους. Η διάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων, το ξέκομα της κοινωνικής δραστηριότητας, από τους φίλους, τις φίλες, από την παρέα. Τα βάρη για τις εργαζόμενες γυναίκες, τις μητέρες εργαζόμενες, θα είναι αβάσταχτα. Και φυσικά η αγάπη, ο έρωτας, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη. Δεν θα έχουν καμία απολύτως θέση, όχι μόνο στην καθημερινότητά τους, αλλά επιδιώκεται να πάψουν να υπάρχουν και ως ελπίδα στο μυαλό και στην ψυχή, ειδικά των νέων ανθρώπων. Οι εργάτες λοιπόν και οι εργάτριες, οι νέοι και οι νέες, δεν χρειάζεται, απευθυνόμενοι προς αυτούς, ούτε να κλαίνε, ούτε να γελάνε. Πρέπει να οργίζονται και να πεισμώνουν με αυτό το άθλιο και μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς που νομοθετείται, που έχετε νομοθετήσει διαχρονικά όλοι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα. Διότι πηγή του κακού είναι ότι τα μέσα παραγωγής είναι καπιταλιστική ιδιοκτησία.
είναι η πηγή όλων των υποδηλώσεων και της αλωτρίωσης του ανθρώπου. Και όπως έλεγε ο Μάρξ, το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία, που σαν βρικόλακας ζει ρουφώντας μόνο το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ ζει, τόσο πιο πολύ αίμα ρουφάει. Αφαιρεί από τη δράση του ανθρώπου τον ανθρώπινο και δημιουργικό της χαρακτήρα, γιατί εμποδίζει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να εκφράζει την προσωπικότητά του. Απευθυνόμενοι λοιπόν στην εργατική τάξη και κυρίως στα παιδιά της, αυτούς τους σύγχρονους σκλάβους που θέλει το σάπιο σύστημά σας, να μην σταματήσουν να αναζητούν ιδανικά, απαντήσεις για το σκοπό και το νόημα της ζωής. Και δεν υπάρχει ανώτερο ιδανικό που δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή του εργαζόμενου ανθρώπου από αυτό που είχε πει επίσης ο Μάρξ, ότι το ζήτημα δεν είναι να γνωρίσουμε τον κόσμο, αλλά να τον αλλάξουμε. Που σημαίνει τι? Να αντικαταστήσουμε τον κόσμο των αστών, τον κόσμο τον δικό σας, με τον κόσμο που η δουλειά δεν θα είναι ανάγκη, αλλά ελευθερία. Επομένως δεν θα εκλαμβάνεται από τον δουλευτή ως ξένη από αυτόν, αλλά ελεύθερη δημιουργία, που όλοι θα είναι για τον έναν και ο ένας για όλους, δηλαδή για τον σοσιαλιστικό κόσμο. Ευχαριστώ.